Εγώ φανταστείτε ήθελα να δω τα τρελά νερά της Χαλκίδας. Αλλά τελικά συνάντησα τα τρελά παιδιά της Χαλκίδας. Σκέιτμπορντάδες μικροί και μεγάλοι. Σήμερα έτυχε να είναι η Παγκόσμια ημέρα skateboard. Θα μπορούσα να τους δείξω 2-3 κινήσεις, μιας και εγώ είμαι γεννημένος πάνω στο skateboard, αλλά θα τα αφήσω έτσι να απολαύσω λίγο τη νέα γενιά. Τι στο καλό συμβαίνει εδώ, Μιχαήλ? Λοιπόν, σήμερα 21 Ιουνίου είναι Παγκόσμια ημέρα του skateboard και κάθε χρόνο κάνουμε εδώ πέρα αυτό εδώ πέρα που γίνεται το μπάχαλο και είναι επειδή μας αρέσει. Μας έχει κάνει πολλά πράγματα αυτό. Κάθε απόγευμα ερχόμαστε εδώ πέρα, κάνουμε skateboard ή αλλιώς την προπόνησή μας, γιατί έχει μπει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες από ό,τι γνωρίζω. Έχεις τέτοιες βλέψεις? Όχι, φυσικά. Βλέπω πολλά παιδιά. Πώς δηλαδή το ξεκινήσατε, πότε ξεκίνησε όλο αυτό ή πάντα υπήρχε? Εγώ δυστυχώς ξεκίνησα λίγο πιο αργά από όλους, στα 17 μου. 3 χρόνια κάνω, άλλοι κάνουν και από πιο μικροί. Δηλαδή, εγώ το είδα από παλιά λυκιάκια, ας πούμε. Θέλω να σου πω, όταν ήμουν και εγώ σε αυτή την ηλικία τους. Ξεκινήσαμε πολύ αργά, θέλω να σου πω. Μάλιστα. Check the mic and make sure it sound right, boys. Και εδώ είχαμε ένα ατύχημα. Ο Στάθης έπεσε και χτύπησε. Και μπουμ, είχαμε ατύχημα. Νίκο, ναι. Πόσες φορές πρέπει να πέσεις και πόσες να σηκωθείς στο skateboard? Όσες θα πέσεις, τόσες θα σηκωθείς για να μάθεις. Περισσότερες θα πέσεις και... Εννοείται πως περισσότερες θα πέσεις, γιατί είναι ο βαθμός για να μάθεις. 50 πέφτεις, 49 σηκώνεσαι. Υπάρχει μια πιθανότητα να χτυπήσεις πολύ σοβαρά. Ναι. Πώς το είδες, το προηγούμενο ήταν σοβαρό? Ήταν κάτι προς σοβαρό, αλλά εντάξει, είναι ελαφριά. Είναι ωραία. Πάλι καλά ράματα. Εσύ πόσο καιρό ασχολείσαι με το skateboard? Εγώ είμαι από τους πιο παλιούς, σχεδόν. Ασχολούμαι με το skate γύρω στα 17 με 18 χρόνια. Και έβλεπα από τους παλιούς εδώ, ερχόμουν από πιτσιρικάς 8 χρονών και πιο μικρός και έβλεπα που κάνανε με ποδήλατα, με skate και τέτοια. Αλλά μου κίνησε το ενδιαφέρον το skate. Πού το έχεις δει, στην τηλεόραση, σε παιχνίδι, Tony Hawk? Tony Hawk, κλασικά πράγματα. Κάψιμο εκεί πέρα, παιδιά, τον Tony Hawk. Τώρα γιατί δεν βγαίνει καν τον Tony Hawk, θα σταματήσει. Μάλλον έχει βγει το Tony Hawk Pro Skater 1 και 2 μαζί, το remake. Α, οκ. Ο Tony Hawk ζει. Ναι. Και χθες του κάνανε για τη γιορτή του πατέρα. Η κόρη του έκανε μια πλάκα, του λέει υπάρχει ένα φίδι έξω στο skatepark. Γρήγορα λέει φίδι με γάτα. Κάνει αυτό ένα. Και μαζεύτηκε με την παρέα της και του ρίχνανε σπρέι αφρό και τέτοια. Τι χαριτωμένο. Ο μικρότερος θα είναι γύρω στα 12-13 χρονών. 13.
Γεια σας. Εδώ πέρα το 21 γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Skateboard. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Έχουν βοηθήσει πολύ, ειδικά το Rooms 19-20, το οποίο μας έχει σαπορτάρει πολύ. Σε λίγο θα έρθει και το barbecue party. Οπα, έχουμε κοντρεδό. Και barbecue. Ποιος σας σαπόταρε? Το Local Skate Shop, το δικό μας. Είναι το μαγαζί... Support. Εγώ νόμιζα σαπορτάρανε. Σαπορτάρανε. Ποιο κανάλι είστε? Στο YouTube, τέλεια. Εσύ, τι φάση? Εγώ επαγγελματικά με το τένις ασχολούμαι. Αυτά εδώ δεν τα καταλαβαίνω. Κατάλαβα το μαλλί, φίλε. Αυτά πραγματικά, εντάξει, αυτά δεν τα υποστηρίζω. Μου φαίνονται λίγο γελία, εντάξει, δεν... Πάμε. Το μαλλί. Ήτανε μακρύ και το... Όχι. Πώς το καταφέρεις? Κάθελε και τάβα. Το κόψα... Μπούμπα σχεδόν. Ναι. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Αβάμενο δεν είναι? Ναι, είναι. Ωραία. Εγώ το... Ήτανε μακρύ και το έβαζε και μετά το κόψες κοντό και βγήκε αυτό το σχήμα ή ήταν έτσι κοντό το? Όχι. Το μαρκαδόρος είναι, τι είναι? Όχι, όχι. Πολύ γέννη. Κιάνο, σε είδα σαν έλουρο πριν. Για πες λίγο, πόσο καιρό? 3 χρόνια. Είμαστε μαγαζί, το Rooms. Για το Μίτσο πάει αυτό, Μίτσο να το δεις. Αυτό είναι κατάστημα? Ναι, είναι στην Αβάντον. Είναι απέναντι από το χοτέλ. Ό,τι έχει να κάνει με σκέτο, βρίσκεις. Ναι, 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 ναι. Χαλκίδα λοιπόν. Αυτό. Λόγω επειδή αυτό το μαγαζί διοργάνωσε το Skate Day και μας έχει βοηθήσει. Έχει πληρώσει τώρα, θα έρθουν και 200 σουβλάκια. Α, να με κάτσω κι εγώ δηλαδή. Να ρωτήσω κάτι, ο μπαμπάς έχει το μαλλί ακόμα έτσι? Ο μπαμπάς δεν έχει μαλλιά. Δεν έχει, ε? Τίποτα. Φοβάσαι? Λίγο. Φοβάσαι μην έρθει το μοιραίο? Μην είναι κληρονομικό. Το μόνο άθλημα που αξίζει είναι το τένις. Αυτή κίνηση τελευταία πάντα σου λέγεται. Παιδιά, μπράβο. Μπούμ. Ευχαριστώ, το χρυσό σκέιτ είναι ξεκάθαρα για σένα. Δεν το πιστεύω. Για πολλά είναι? Από όλα χωρίς πατάτες. Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Κυριάκο. Παρακαλώ, έκανα το καθήκον. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα τρελά παιδιά της Χαλκίδας. Και έτσι πάω να δω τα τρελά νερά της Χαλκίδας. Βρισκόμαστε πάνω στην περίφημη παλιά γέφυρα της Χαλκίδας. Εδώ πέρα συμβαίνει κάτι το μοναδικό. Κάθε 6 ώρες, πολλές φορές και 14 φορές την ημέρα, τα νερά πηγαίνουν πέρα δόθε. Από το ένα στο άλλο. Μία πάνω, μία κάτω. Μία πέρα, μία δόθε. Μία βόρεια, μία νότια. Ή να τρελαίνεσαι. Εννοείται μπορώ να σας το εξηγήσω επιστημονικά, αλλά δεν είναι της παρούσης. Αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι ελάτε μια φορά να το δείτε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δυστυχώς εμείς δεν θα προλάβουμε να δούμε αυτό το φαινόμενο. Αυτό θα συμβεί μάλλον από την καφέδο πινακίδα 1-2 το βράδυ. Δεν θα είμαστε εδώ, αλλά θέλω να το φανταστείτε. Φανταστείτε νερά να πιω πέρα, δόθε, αριστερά, δεξιά, βόρεια, νότια, να γίνει το χαμός. Φανταστείτε το. Πέναμε πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν, εμείς φεύγουμε από τη Χαλκίδα με μια υπόσχεση ότι θα ξαναγυρίσουμε και την επόμενη φορά ίσως δείξω και μερικά από τα κόλπα μου στους καινούριους φίλους μου. Εσείς ξέρετε, subscribe, like, σχόλια,